τετάρτη όπως λέμε κυριακή σήμερα στο Ηράκλειο με τις υψηλές θερμοκρασίες να οδηγούν τους πολίτες για δροσερές βουτιές τις κοντινές παραλίες η εικόνα ήταν άκρος καλοκαιρινή με μικρούς και μεγάλους να γεμίζουν ασφυκτικά τις παραλίες αλλά είναι είμαστε on holidays. <laughs> We like it. Είπαμε να κάνουμε, να κάνουμε το πρώτο μα μπάνια. Yeah. Καλά ήταν. Ε... Έχει πάρα πολύ τζεστ. Ανάχωμα στη θερμή εισβολή, οι καλοκαιρινέ βουτιέ με ντόπιου και ξένου να ζουν το δικό του κριτικό καλοκαίρι με το καλημέρα του Ιουνίου. Εντάξει, τώρα κάνει αυτέ τι μέρε λίγο ζέστη παραπάνω. Το έχουμε συνηθίσει εμεί. Αντιλιακό, νερό πολύ, καπέλο πάντα. Και όποτε μπορούμε να είμαστε στη σκιά, είμαστε στη σκιά. Ε, βουτάμε έτσι συχνά, να δροσίζουμε λίγο το σώμα και παγωμένα νερά. Θα δούμε δηλαδή τις εντάσεις πλέον του ανέμου στα βόρεια στα 4 με 5 μποφόρ. 5 με 6 μποφόρ όμως θα είναι στα πελάγι καθώς επίσης και νότια του νησιού λειτουργώντας ως καταβατική. Αυτή η βοριάδες σε συνδυασμό με την απομάκρυνση της θερμότερης αέριας μάζας πλέον θα έχει σαν αποτέλεσμα να δώσει μια τάση στις θερμοκρασίες να πέσουν σε χαμηλότερα επίπεδα. Η θερμοκρασία στην Κρήτη σήμερα ξεπέρασε τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα με τον υδράργυρο να φτάνει του 42 βαθμούς Κελσίου τοπικά. Οι υψηλότερε θερμοκρασίε σήμερα στην Κρήτη σημειώθηκαν Γόρτινα Ηρακλείου 42 βαθμοί Κελσίου, Μύρε Πετροκεφάλι 40 βαθμοί, Πλώρα Ηρακλείου 41 βαθμοί, Στάβιε Ηρακλείου 39 βαθμοί, Βαγιονιά Ιρακλείου 39 βαθμοί. Είμαστε συνηθισμένοι στι ζέστη, στη Λευκοσία, ξέρετε πόσο είναι σήμερα, 42 βαθμοί. Οπότε αν είμαστε συνηθισμένοι. Εδώ είναι 33 μόλις το τσέκαρα. Είναι ή να κάθεται στο σπίτι του με air ή αν μπορεί στη θάλασσα ή σε, άλλες, σε σε άλλα μαγαζιά που μέσα που έχουν air condition. Έξω δεν είναι να κάθεσαι καθόλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του μετεωρολόγου Μανώλη Λέκα, αύριο Πέμπτη αναμένεται η κορύφωση των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ από Παρασκευή θα σημειωθεί μικρή πτώση τη θερμοκρασία, καθώ θα επιστρέψει σε λογικά επίπεδα για την εποχή. Περιμένουμε την κορύφωση τη θερμή μεταφορά, τον πυρήνα δηλαδή. Αυτό σηματοδοτεί και τι υψηλότερε θερμοκρασίε, οι οποίε και στα βόρεια μπορεί να και πάλι μέχρι του 34 βαθμού Κελσίου, ενώ στην ενδοχώρα και νότιε περιοχέ του νησιού, λόγω Ακριβώ του ασθενού βορείου ρεύματο, μπορεί να δούμε το θερμόμετρο να ξεπερνάει και του 36 με 37 βαθμού Κελσίου.